Γεια χαρά ξανά σε όλους τους φίλους. Σήμερα σε αυτήν την παρουσίαση θα δούμε το Avast Free Antivirus. Το Avast Free Antivirus έχω κάνει και ένα παλαιότερο βίντεο για το προηγούμενο Antivirus του Avast. Είναι το 2017, είμαι στη διαδικασία εγκατάστασης. Με ενημερώνει εδώ να μην παραλείψω φυσικά αυτό εδώ, ότι μετά την εγκατάσταση θα προτιμούσαμε να μην συμμετάσχουμε στην ανταλλαγή δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης στο desktop μπορούμε να κάνουμε και δωρεάν εγκατάσταση στο κινητό μας. Μας ανοίγει ένα έξτρα παράθυρο μέσω του οποίου, πάντως εγκατάστασης και έχοντας φυσικά συγχρονίσει το κινητό, βάζουμε το Mobile Security και Antivirus. Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε και κατευθείαν από το κινητό Play Store και περνάτε το Avast Antivirus. Είμαστε λοιπόν στο ανανεωμένο και κεντρικό πάνελ του Avast. Αυτό είναι η δωρεάν έκδοση, κάνει αρκετά καλή δουλειά και μπορεί να την έχει οποιοδήποτε σε κάθε υπολογιστή, ειδικότερα υπολογιστές οι οποίοι δεν είναι τόσο γρήγοροι, καθώς το Avast είναι αρκετά ελαφρύ. Σε αντίθεση φυσικά με άλλα antivirus, από τα οποία κατά τη διάρκεια του βίντεο θα τα βλέπετε πάνω δεξιά ως προτινόμενα, εφόσον θέλετε κάποια καλύτερη και πιο εξελιγμένη προστασία, μη δωρεάν φυσικά, εκτός αν έχετε κάποιο σπαστήρι το οποίο το περνάτε. Εδώ λέμε είστε προστατευμένοι, εκτέλεση έξυπνου ελέγχου. Πάμε να τη δούμε πώς λειτουργεί. Μας εμφανίζει την διαδικασία του ελέγχου αυτού. Τη διαδικασία για αυτόν τον έλεγχο είναι ο έλεγχος συμβατότητας, σάρωση για ιούς, για λογισμικά ευάλωτα, διαδικτυακές απειλές, προβλήματα στην απόδοση και για αδύναμους κωδικούς πρόσβασης οι οποίοι είναι εύκολο να χακαριστούν. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, πάμε στην προστασία εδώ αριστερά για να δούμε ποιες άλλες επιλογές μας προσφέρει. Έχουμε τον δίσκο διάσωσης, δημιουργούμε ένα αντιβάρους εκκίνησης, ουσιαστικά ένα backup για τον δίσκο για να μπορούμε να κρατήσουμε τα αρχεία σε περίπτωση που ο δίσκος αποχωρήσει από την ενεργό ζωή. Στον ελεγκτή Wi-Fi βρίσκουμε τα προβλήματα του δικτύου. Στο αποφύγετε πλαστές ιστοσελίδες βλέπετε είναι κλειδωμένο καθώς παρέχεται στην έκδοση επιπληρωμή, όπως και ο εικονικός έλεγχος αρχείων, όπως και το τείχος προστασίας του antivirus. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα ενημέρωση λογισμικού όπου ενημερώνει σε full εκτέλεση όλες τις νέες εκδόσεις και updates για το συγκεκριμένο antivirus. Εδώ μας εμφανίζει ότι είμαστε προστατευμένοι. Βρισκόμαστε στο 65%. Κοιτάμε ωστόσο την προστασία απορρίτου, η κωδική πρόσβασης, πώς να τους διαχειριστούμε με ασφάλεια, την απόρριτη περιήγηση, το Secure Line. Αυτό εμφανίζεται και ως πρόσθετο στο Firefox από όσο έχω δει, παντώντας δηλαδή απόρριτη σύνδεση. Σας εμφανίζει επιπληρωμή ξανά γιατί είναι στην έκδοση τη βασική, την premium δηλαδή, για να επιλέξετε ένα πακέτο για να έχετε και αυτό. Αυτό φυσικά αυξάνει την προστασία. Εδώ μπορεί να κάνετε βελτίωση επιδόσεων με το cleanup. Παντώντας έλεγχος υπολογιστή κάνει σάρωση για βελτιώσεις. Συνήθως δεν αργεί η διαδικασία. Στις ρυθμίσεις μπορούμε να επιλέξουμε τη γλώσσα που είναι προεγκατεστημένη στα ελληνικά. Μπορούμε να βάλουμε και άλλες γλώσσες εφόσον επιθυμούμε. Να έχουμε την εμφάνιση του εικονιδίου στο Avast, την ενεργοποίηση του Cyber Capture. Τι είναι αυτό? Αναλύει τα μη αναγνωρίσιμα αρχεία και μας προειδοποιεί για τις νέες απειλές. Είναι ήδη προεπιλεγμένο. Στην ενισχυμένη λειτουργία μας εμφανίζει ότι μπορούμε να κλειδώσουμε την ασφάλεια του υπολογιστή. Αυτό είναι για άπειρους χρήστες συνήθως. Έλεγχος για πιθανώς αναπιθύματα προγράμματα. Αυτό θα πετάει πολλές ειδοποιήσεις, γι' αυτό το έχει προεπιλεγμένο να μην υπάρχει. Αθόρυβη λειτουργία, να μην εμφανίζονται μηνύματα. Καλό είναι να εμφανίζονται. Στους ήχους, τι επιλέγετε να θέλετε να εμφανίζετε, από τα αναδυόμενα παράθυρα, πόση ώρα θέλετε να υπάρχει στα δεξιά του υπολογιστή εφόσον πετάγετε, στη συντήρηση, αν θέλετε να υπάρχει αυτόματος καθαρισμός, εδώ έχει προεπιλεγμένο την καταγραφή κάθε 30 μέρες να υπάρχει διαγραφή όλων των ελέγχων που έχουν γίνει, όπως και του ελέγχου από παλαιότερες από μία ημέρες. Επίσης για τον έξυπνο έλεγχο είναι όλα προεπιλεγμένα και καλό είναι να τα αφήσετε έτσι, για τον έλεγχο Explorer, ειδοποιήσεις. Τα υπόλοιπα δεν σας αφορούν γιατί είναι για πιο προχωρημένους χρήστες και δεν παρέχουν κάποια ιδιαίτερη παραπάνω ασφάλεια. Στην ασπίδα συστήματος αρχείων βλέπετε για την κάθε επιλογή εδώ είναι όλα προεπιλεγμένα και ενεργοποιημένα.
στην προσαρμογή μπορείτε να ελέγχετε όλες τις ρυθμίσεις που υπάρχουν και να κάνετε τις ανάλογες αλλαγές. Στο αρχείο αναφοράς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου για να δημιουργήσουμε μια αναφορά και να ορίσουμε το περιεχόμενό μας, και αυτό είναι για προχωρημένους χρήστες. Τα προεπιλεγμένα είναι για τα κρίσιμα σφάλματα και τα μολυσμένα αρχεία. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχει λόγος να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε λίγο λιγάκι. Για τις ασπίδες συμπεριφοράς βλέπετε τις κύριες ρυθμίσεις, όπως και ποιες εξαιρέσεις θέλετε να υπάρχουν για να μην σας έρχονται ειδοποιήσεις. Ασπίδα αλληλογραφίας για τα email, είτε αυτά είναι εισερχόμενα είτε εξερχόμενα, για έλεγχο μηνυμάτων σε newsgroup, για τη συμπεριφορά, τον έλεγχο το SSL, είναι προεπιλεγμένο φυσικά αυτό, που σαρώνει τα email όταν είναι εργοποιημένη ασφάλεια στο πρόγραμμα ταχυδρομείου, και πολλές άλλες επιλογές οι οποίες υπάρχουν μέσα στο Avast. Δεν θα τις αναλύσουμε όλες σε ένα βίντεο, θα μας πάρει όλη μέρα, και ο προγραμματισμός του cleanup αυτού του προγράμματος που χρησιμοποιήσαμε εδώ μας εμφανίζει αν βρέθηκε κάποιο άλλο antivirus, δεν βρέθηκε, αν βρέθηκαν ή βρέθηκαν, βρέθηκε βάλει λογισμικό, βρέθηκε και μπλα 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 μπλα, επίλυση όλων και μας εμφανίζει ό,τι ανακαλύπτει και επιλέγουμε αν θέλουμε να κάνει παράληψη ή επίλυση. Παντώντας επίλυση λύνει το κάθε πρόβλημα ξεχωριστά. Εδώ εντοπίζει πρόβλημα στο λογισμικό, εφόσον πατήσουμε αυτά που θέλουμε να επιληθούν. Στην κατάσταση βλέπουμε την εκτέλεση έξυπνου ελέγχου που κάνει όλο τον ολοκληρωτικό έλεγχο πάνω σε αυτά που είδαμε και πριν, για να προχωρήσουμε ξανά στην επίλυση όλων των προβλημάτων. Επίσης, στη λειτουργία Game μπορείτε να βάλετε το παιχνίδι το οποίο θέλετε εσείς, ώστε όταν παίζετε, σας ενημερώνει για ποιο λόγο υπάρχει, μπαίνει σε σίγαση ανακοίνωση του Avast και δεν σας κόβει όταν κάνετε κάποιο streaming ή σας καθυστερεί το παιχνίδι, για να σας πετάει ειδοποιήσεις την ώρα που παίζετε. Πάνω δεξιά είναι ειδοποιήσεις και πραγματικά το Avast Free Antivirus είναι μια εξαιρετική επιλογή, δωρεάν επιλογή για οποιοδήποτε υπολογιστή, για να σας προστατεύει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, χωρίς καθυστερήσεις και προβλήματα. Μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Avast, σας έχω το link κάτω από το βίντεο για να μπείτε κατευθείαν να το κατεβάσετε, και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μια ακόμη παρουσίαση. Κάντε subscribe στο κανάλι, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο για κάποια ερώτηση ή διευκρίνηση που έχετε. Κάντε ένα like φυσικά και μείνετε συντονισμένοι.